ένα λεπτάκι. Επειδή ήδη τα παιδιά μας έχουν τρομοκρατηθεί να βλέπουν να κατεβαίνουν οι άλλοι με τις μάσκες και δεν μπορούν να καταλάβουν αν αυτός που κατεβαίνει είναι εγκληματίας ή αν είναι ασφαλίτης. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και να πούμε ότι εδώ καταργείται το Σύνταγμα. Δεν μπορείς να παίρνεις τον άνθρωπό μου και να μην μου λες που βρίσκεται. Ναι. Να μου λες ότι δεν είναι πολύ καιρό και να τον έχεις μέσα. Μα το έχουν καταργήσει εδώ και καιρό. Αντί να προστασία. Μας φυλάνε την εταιρεία. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ πολλές γυναίκες από τα γύρω χωριά να διαμαρτυρηθούμε για αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας αυτές τις μέρες. Είναι ανεπίτρεπτο να εξαφανίζεται κόσμος χωρίς λόγο, να τρομοκρατείται μια κοινωνία ολόκληρη, τα παιδιά να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν στο χωριό, να μην μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια, να μην μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας χωρίς να νιώθουμε το φόβο. Μια ολόκληρη κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να ζει κάτω από ένα τρομοκρατικό καθεστώς. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και από αυτό το αστυνομικό τμήμα, αλλά και από τον αστυνομικό διευθυντή Πολυγύρου. Έχει πάει στα πιο υψηλά κλιμάκια, όταν μέσα ούτε μπορούμε να κάνουμε τίποτα κι εμείς, όταν μέσα στο χωριό γυρίζουν κάποιοι άγνωστοι με μουσια, με αυτοκίνητα, με τέτοια και κάνουν προσαγωγές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα χέρια της αστυνομίας. Δεν είναι όμως τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή είναι καλά και ο ίδιος ο κύριος Παπουτσής, ο αστυνομικός διευθυντής Πολυγύρου, δεν ξέρει για την ώρα εάν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, εάν θα απαγγελθούν ή εάν θα αφαιθούν ελεύθεροι σε μικρό χρονικό διάστημα. Το πιο πιθανό περιμένουμε όλοι μας. Να ενημερωθεί, ζητάμε. Μπορεί να σταματήσει η τρομοκρατία στην περιοχή μας. Ρε παιδιά, τα ίδια ερωτήματα θέτουμε μέσα και σας λέω ότι... Ο Δημήτρης, εντάξει. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι θέλουν να μας τρομοκρατήσουν και ότι αυτό δεν θα περάσει. Και πρέπει να σταματήσει η τρομοκρατία. Τους άντρες μας, τα παιδιά μας και να μην αντιδράσουν. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν, το αστυνομικό τμήμα εδώ, δυστυχώς, παιδιά, κάντε λίγη ησυχία. Το αστυνομικό τμήμα εδώ, δυστυχώς, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί τους έχουν πάρει όλα τα δικαιώματα.